Για τα Βρετανικά πανεπιστήμια είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές και όχι αρκετές θέσεις. Η βαθμολόγηση έγινε με βάση έναν αλγόριθμο στον υπολογιστή που αντικατέστησε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το σύστημα απέτυχε, κόβοντας βαθμούς σε κάποιους μαθητές και προσθέτοντας σε άλλους. Ήταν άδικο, ειδικά για τους μαθητές που δούλεψαν πολύ. Δούλεψα σκληρά προτού εμφανιστεί ο κορονοϊός. Ήταν αμφίβολος ο τρόπος με τον οποίο άλλαξαν τους βαθμούς. Οι μαθητές άξιζαν κάτι καλύτερο και δεν ήθελαν να μας δώσουν αυτό που μας άξιζε. Παρά τη στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησης, το μέλλον χιλιάδων παιδιών είναι αβέβαιο. Αυτό συμβαίνει επειδή τα πανεπιστήμια είχαν ήδη διαθέσει θέσεις με βάση τον αλγόριθμο. Τα πανεπιστήμια πρέπει τώρα να εξετάσουν εάν μπορούν ή όχι να βρουν επιπλέον θέσεις για εκείνους που οι βαθμοί τους αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω. Η Ρόζα Μακέι προετοιμάζεται για την πρώτη της χρονιά στο Πανεπιστήμιο. Θα σπουδάσει τέχνες, αλλά το Πανεπιστήμιό της έπρεπε να περιορίσει τον αριθμό των φοιτητών, ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις στα εργαστήρια. Δεν ξέρω πώς όλοι θα πάρουν τις θέσεις που θέλουν. Δεν μπορείτε ξαφνικά να πείτε, μπορείς να έχεις μια θέση εδώ και να απορρίψετε άλλους ανθρώπους επειδή τώρα έχουν διαφορετικούς βαθμούς. Δεν έχω ιδέα πώς θα το κάνουν αυτό και με εξοργίζει. Είμαι σίγουρη ότι οι μαθητές ήθελαν και άξιζαν αυτές τις θέσεις και τώρα δεν τις έχουν. Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο μαθητές ξεκινούν σπουδές στα Βρετανικά πανεπιστήμια. Φέτος, η πολιτική παρέμβαση θα καθορίσει χιλιάδες ακαδημαϊκές καριέρες. Θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί πολύ πιο προσεκτικά. Κατέστρεψαν τις ζωές πολλών παιδιών και νέων. Έκαναν στροφή 180 μοιρών, ήταν το σωστό, αλλά θα έπρεπε να το είχαν προγραμματίσει καλύτερα. Η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση την οποία απέδωσε στις άνευ προηγουμένου λειτουργικές προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία. Αλλά αυτό παρηγορεί ελάχιστα τους μαθητές που αγωνίουν για το μέλλον τους, αλλά και τους υπεύθυνους για τις εισαγωγές μαθητών στα πανεπιστήμια, που καλούνται να λύσουν το πρόβλημα.